Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Λονδίνο. Αγγλία-Ελλάδα σήμερα για την προκριματική φάση του κυπέλου Ευρώπης Εθνών. Είναι ο τρίτος αγώνας εθνικής μας. Κέρδισε στο Λουξεμβούργο 2-0 και έχασε τη Θεσσαλονίκη 3-0 από την Αγγλία. Εδώ παρουσίαση της αγγλικής ομάδας γίνεται στον Λόρδο Χέριγουιντ. Αριστερά του είναι ο κύριος Κοσμόπουλος, ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής εδώ στο Λονδίνο. Παρουσία που γίνεται από το ΣΥΝΤΟ. Προηγουμένως δεν είδατε βέβαια. Έγινε η παρουσίαση από τον Γιάννη Γούνα, αρχηγό της ελληνικής ομάδας, στο Λόρδο Χέριγουιντ, τους παίκτες παρουσίαση της εθνικής μας. Στον τρίτο όμιλο του προγραμματικής αυτής φάσης του κυπέλλου Ευρώπης Εθνών, η Αγγλία σε τρεις αγώνες έχει 5 βαθμούς. Ισοπαλία στην Κοπεχάγη 2-2 και το 3-0 στην Θεσσαλονίκη με εμάς. Η Δανία σε 2 αγώνες 3 βαθμούς. Η Ουγγαρία έχει έναν αγώνα και 2 βαθμούς που πήρε την περασμένη Κυριακή και έδωσε 6-2 το Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα έχει 2 αγώνες 2 βαθμούς και το Λουξεμβούργο 4 αγώνες 0 βαθμούς. Είναι ο τέταρτος αγώνας των εθνικών ομάδων των δύο χωρών. Και οι τρεις προηγούμενοι ήταν στα πλαίσια των προγραμματικών του κυπέλου εθνών. Έχουμε γνωρίσει τρεις ήττες, 2 φορές με 3-0 και 1 φορά με 2-0. Και ο ύμνος μας. Υπάρχουν και μερικοί Έλληνες με σημαίες εδώ στο Wembley. Ενώ ακούτε τώρα το τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πόσος κόσμος βρίσκεται στο Λονδίνο. Βέβαια το στάδιο είναι γεμάτο, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι περισσότερο, μπορεί να είναι και 40. Μπορεί να είναι και περισσότερο από 40, θα σας πληροφορήσω αργότερα τον αριθμό των θεατών. Δηλαδή την Αγγλική δεκάδα. Η Αγγλική δεκάδα που παίζει με τον Σίλτον, τον Νίλ και τον Σάνσον πλάγιος μπακ, ο Σίλτον και ήμουν αρχηγός, δεξιά στην οθόνη σας. Σέντερ μπακ είναι ο Μάρτιν της West Ham και ο Μπούτσερ της Ipswich. Το 7 είναι ο Κόπελ της United, το 8 είναι ο Γκάρι Μάμποτ της Tottenham, το 9 είναι ο Τρέβον Φράνσις που παίζει στη Σαμπτόρια της Ιταλίας και που πανεμφανίστηκε στην Εθνική Αγγλίας μετά από αρκετούς μήνες και βγάλει τα 2 γκολ στην Κοπεχάγη. Το 10 ο Τόνι Γκούντγκο Κρυσάσαλ και το 11 ο Άλαν Ντέβονσερ της West Ham. Εδώ Τρέβον Φράνσις. 34 σήμερα εμφανίζεται στην Εθνική Αγγλίας. Τον κάλεσε ο Ρόψον στη θέση του Μάρινερ. Είναι και ομάδα που παίζει με τερματοφύλακα τον Σαργάνη. Αμυντική πλάγια είναι δεξιά ο Γούναρης, αριστερά ο Καρούλιας. Στόπερ είναι ο Γκαλίτσιος με το 4 και λίμπερο ο Μίχος με το 5. Ξανθόπουλος το 6, 7 Κουσουλάκης, 8 Κούις. 9 Αναστόπουλος, 10 Μητρόπουλος, 11 Κωστίκος. Ενώ στο πάγκο βρίσκονται ο Παπαϊωάννου, ο Αρδίζογλου, ο Δοντάς, ο Πλίτσης και ο Σεμερτζίδης. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πούμε ότι το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Η Αγγλία που εμφανίζεται σαν το πρώτο φαβορί αυτού του ομίλου για να μπει στα τελικά του χρόνου στην Γαλλία. Η Αγγλία που δεν είναι βέβαια αυτή που ήταν, αλλά παραμένει πάντα δυνατή, ιδίως στο περιβάλλον της. Εδώ το 9 και το 10, Francis Goodcock, κάποτε παίζανε μαζί στην Nottingham Forest, οι δρόμοι τους χώρισαν μετά. Goodcock πήγε στην Γερμανία, ξαναγύρισε στην Αγγλία στην Arsenal.
Φράνσις πήρε το δρόμο προς την Ιταλία. Μέχρι στιγμής η εθνική ομάδα έχει δώσει 209 παιχνίδια, η ελληνική βέβαια, με επίσημα παιχνίδια, 53 νίκες, 42 ισοπαλίες, 112 ήττες. Βλέπετε και την ελληνική ομάδα. Με τον Ξανθόπουλο να έχει, θα πάρει τη θέση του αμυντικού χάφρα, θα σκουπίζει μπροστά από τον Καλίτσιο Παναδάν, θα είναι στόπερ, ενώ ο Μίχος θα είναι ο ελεύθερος. Μεσαία γραμμή εκτός από τον Ξανθόπουλο που θα έχει βασικά αμυντικά καθήκοντα θα είναι δεξιά Κουσουλάκη, στη μέση ο Μητρόπουλος και αριστερά ο Κούις και μπροστά θα είναι ο Αναστόπουλος με τον Κωστικοδό ο Σαργάνης. Από τον οποίο οι Έλληνες φίλαθλοι περιμένουν μια καλή εμφάνιση, είναι από τα ατού θα λέγαμε της ελληνικής ομάδας. Ο Γιάννης ο Γούναρης με τον Πίτερ Σίλτον. Γιάννης Γούναρης ο αρχηγός σήμερα. Και οι διαιτητές είναι Τσεχοσλοβάκοι, ο διαιτητής είναι ο Ντούσαν Κρίσνακ που είχε σφυρίξει το φιλικό παιχνίδι της ελληνικής ομάδας στην Δρέσδη με τη Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας πριν από ένα μήνα, στο 2-1. Και επόπτες βέβαια συμπατριώτες του ο Πόστικ και ο Γιάτσεκ, εδώ ο Κρίσνακ, Τσεχοσλοβάκος. Η δική μας ομάδα που έχει να δώσει ακόμα άλλα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, τώρα την Άνοιξη. Στο κύπελλο Εθνών στις 27 Απριλίου στην Κοπεχάγη με τη Δανία και μετά τον Μάιο στη Βουδαπέστη με την Ουγγαρία. Για να παίξει μετά στο φθινόπωρο και το χειμώνα, τρία παιχνίδια στην Ελλάδα με Ουγγαρία, Δανία και Λουξεμβούργο. Εδώ Αναστόπουλος με τον Κωστίκο που θα είναι οι δύο προωθημένοι κυνηγοί. Παραβάνω σε ένα 4-4-2 και με τον Ξανθόπουλο στη μεσαία γραμμή πιο κοντά στην άμυνα και τον Μητρόπουλο πιο κοντά στους δύο προθυμένους χώρους. Και είναι το αναρτήρο λάκτισμα για να έρθει την μπάλα αμέσως στον Κούι. Ο Κούι θα την γυρίσει στον Καλίτσο, ο Καλίτσος θα την δώσει στον Ξανθόπουλο. Ο Ξανθόπουλος που βρίσκει τον Κουσουλάκη που δίνει στον Γούναρη. Παλιά του Γούναρη για τον Κωστίκο που ψάχνει να βρει τον Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος θέλει να γίνει στον Αναστόπουλο, θα κόψει ο Μάρτιν για να έρθει βάλα στον Κωστίκο. Ξανθόπουλος, Κουσουλάκης μια παλιά ελέγχεται από τον Μίχο που βγαίνει από την αμυνά του και που δίνει στον Καρούλια. Προσπάθεια τώρα του Καρούλια, μπάλα πάνω στον Λί, την έχει ο Κούις, Μητρόπουλος 1-2. Έγινε ένα φάουλ που δεν συζητήθηκε από τον φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας, δεν συζητήθηκε από τον Τσεκοσλοβάκη. Ξεκίνησε πολύ γρήγορα το παιχνίδι, αποφασιστικά και από δύο πλευρές. Ο Κούιτ έδωσε στον Καρούλια. Ο Καρούλιας έχει μπροστά τον Νί, τον κλείνει και ο Κόπελ, θα δώσει ξανά στον Κούι. Ο Κούις ψάχνει μια βαθιά παλιά. Τον Μητρόπουλο θα κόψει ο Μπούτσερ για να έρθει μπάλα στον Νίλ. Εδώ ο Νίλ. Ο άλλος της Λίβερπουλ, ο Λί. Ξανά ο Νίλ και ξανά ο Λί. Στον Μπούτσερ. Χάνσον. Ο Γκαλίτσιος που έχει μαρκάρει από την αρχή του αγώνα τον Γκούτκοπ. Βλέπετε εκεί τον Γκαλίτσιο με τον Γκούτκοπ. Το πλάγιο είναι υπέρ των Εγγλέζων. Ενώ ο Ξανθόπουλος έχει πιάσει τον Φράνσις. Θα λέγαμε ότι παίζει η ελληνική ομάδα με δύο στόπερς, τον Καλίτσιο και τον Ξανθόπουλο που είναι πάνω στους Γκούργο και Φράνσις και σκουπίζει, επαναλαμβάνω, ο Μίχος. Φάουλ τελικά με τον Σάνσον, όχι αφήνει ο Σάνσον, Μάμπουτε, η κεφαλιά του Καρούλια, η μπάλα έρχεται στον Κόπελ. Έκοψε ο Κούις, είναι στον Λί, Φράνσις με τον Καρούλια. Θα κόψει ξανά η ελληνική άμυνα ο Μίχος και μια παλιά τελικά ακίνδυνη βέβαια για την ελληνική εστία. Η ελληνική ομάδα παραλαμβάνω με πολύ στενό μαρκάρισμα. Μόνον ο Μίχος σκουπίζει. Ο Γκαλίτσιος είναι πάνω, εδώ Μάρτιν της West Ham. Ο Γκαλίτσιος είναι πάνω στον Γουτκοκ και ο Ξανθόπουλος πάνω στον Φράνσις. Ο Καρούλιας έχει αναλάβει τον Κόπελ και ο Γούναρης φυλάει θα λέγαμε τον χώρο που ελέγχεται από τον Devon Sher, που είναι κρυφός εξτρέμ και παίκτη και κέντρο αν θέλετε. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό, εδώ στο Wembley. Μάρτιν,
για τον αρχηγό του. Νίλ, Λι, Γουτκοκ με τον Γκαλίτσιο, επέμβαση αποτελεσματική του Ξανθόπουλου, επέμβαση του Μάρτιν. Και ο Ξανθόπουλος κόβει τον Φράνσις για να δώσει τον Κούι. Ο Κούις που δίνει στο Μητρόπουλο, Κούις προσπαθεί για τον Αναστόπουλο. Αυτό θέλει να ξεφύγει, μαρκάρτη από τον Νίλ που κάνει το λάθος. Βάλε στον Κουσουλάκη. Κουσουλάκη για τον Γούναρη και αυτός για τον Κούι. Κούις που έχει ελεύθερο πεδίο και κάνει ένα σούτο δυνατό αλλά πολύ άστοχο. Το πρώτο σούτ αγωνικής πλευράς, το τρίτο 3,5 λεπτά αγώνα από τον Τίνο Κούι εδώ. Ο Κούις που είναι στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, δεξιά του παίζει ο Κουσουλάκης, αστερά, μάλλον στο κέντρο είναι ο Μητρόπουλος, αστερά παίζει ο Κούις, δεξιά Κουσουλάκης. Μπούτσερ, παλιά που κόβεται από τον Κουσουλάκη πλάγια για τον Devonshire. Κουσουλάκης το 7. Τελικά το πλάγιο ο Σάντσον. Γουτκοκ απέφυγε τον Γκαλίτσιο. Ψάχνει και βρίσκει τον Νίλ αυτός στον Κόπελ. Από κοντά ο Καρούλια, στη σέντρα του Κόπελ βαθιά από την άλλη πλευρά. Ο Devonshire τη γυρίζει προς τα πίσω. Ο Μητρόπουλος έχει γυρίσει, θα διώξει πάνω στον Μπούτσερ. Ο Μπούτσερ ανοίγει στον Κόπελ. Παλιά που κόβεται από τον Μίχο. Ξανά Κόπελ. Και πάλι η επέμβαση του Μίχου. Μια βαθιά παλιά. Ο Μπούτσερ. Ο Νίλ. Κουσουλάκης. Ψάχνει να βρει κάποιο ξεμαρκάριστο. Τελικά ο Νίλ κόβει για τον Μάρτιν. Καρούλιας. Τώρα με ειδοποιούν από την Αγία Παρασκευή, από το Master Control, ότι δεν έχει και καλή εικόνα, έχει εικόνα από κάμερες παρμένες πίσω από τα goalpost. Ο Κόπελ που χτύπησε το φάουλ, ειδοποίησε το BBC για να φτιάξει και θα παρακαλέσει την Αγία Παρασκευή να με ειδοποιήσουν. Το σούτ του Κόπελ επέμβαση του Σαργκάνη, αλλά θα πρέπει βέβαια να κάνουμε και μετάδοση και περιγραφή. Ευχαριστώ την Αγία Παρασκευή, αλλά ειδοποίησα το BBC. Προσωπικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα κάνω την δουλειά που θα κάνω την περιγραφή. Ο Λί έχει την μπάλα. Θα με ειδοποιήσετε παρακαλώ την Αγία Παρασκευή όταν έχετε κανονική εικόνα του αγώνα. Ο Λί εδώ. Νίλ. Μάμπουτ. Το σούτ του Μάμπουτ, επέμβαση του Σαργκάνη. Να ο Μάμπουτ το 8, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μάμπουτ έχει το λεγόμενο νεανικό διαβήτη. Ήταν διαβητικός από μικρό παιδί και κάνει 2 νέες την ημέρα ισουλίνες για να παίξει. Ένα φαινόμενο ομολογουμένως. Είναι ειδική περίπτωση. Νίλ, Λί, Καρούλια Σκόβη. Ευχαριστώ. Και τώρα λοιπόν βλέπετε όλο το αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε το Woodcock να μάχεται με τον Καλίτσιο και ο Καλίτσιος να κλέβει την μπάλα από το Woodcock. Έρχεται και ο Κουσουλάκης να βοηθήσει, δίνει στον Κούι, ο Κούις που δίνει στον Γούναρ. Πάντα ο αρχηγός της ομάδας, τώρα για τον Κούι. Λάθος παλιά, πάνω στον Μάμποτ. Κουσουλάκης, Γούναρης. Πάντα Γούναρης. Ο Μπούτσερ. Και παλιά πίσω από τον Μάμποτ στον Σίλτον. Η ειδική ομάδα που, όπως είπε προηγουμένως και ο προπονητής στο παίκτης, θα έπρεπε να προσέξει το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό το φορτσάρι που θα κάνουν αρχή οι Άγγλοι και μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει.
Ανάγκασε ο Άγγλος να κάνει μόνο δύο σουτ έξω από την περιοχή που δεν ευθυνδίασε τον καλά τον βοηθημένο Σαργκάνη. Η βαλιά του Devonshire. Κόβει ο Ξανθόπουλος τον Francis Foul, λέει ο Κρίσνακ. Είναι το 8ο λεπτό εδώ ο Ξανθόπουλος, που επαναλαμβάνω είναι πάνω στον Francis. Παίζει δηλαδή ένα δεύτερο ρόλο στόπερ. Και εδώ ο Francis. Είναι ο Devonshire και ο Sanson πάνω στην μπάλα. Ενώ ανέβηκαν στα καρέ της ελληνικής ομάδας οι δύο δερμπάκ, ο Μάρτιν και ο Μπούτσερ, ο Sanson τελικά το φάουλ. Πολύ δυνατή παλιά του αριστερού μπακ της Arsenal. Τον βλέπετε εδώ στο βάθος, τον Kenny Sanson. Με αρκετούς παίκτες που είχαν παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο σήμερα η Αγγλία, ο Σίλτον, ο Νίλ, ο Σάνσομ, ο Μπούτσερ, ο Φράνσις, ο Γκούτκοκ, ο Κόπελ. Κεφαλιά πιάνει ο Μάρτιν, ο Κούις με το Μητρόπουλο και κάνει φάουλ ο Μάρτιν στον Τάσο το Μητρόπουλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί τίποτα το ιδιαίτερα αξιόλογο. Καρούλιας. Μπάλα βγαίνει στα πλάγια όπου είναι ο Κωστίκος με τον Σάνσομ. Πάει και ο Γούναρης να βοηθήσει τον Κωστίκο, αλλά κόβει ο Devonshire, κλέβει την μπάλα ο Κωστίκος, σέντρα του Γούναρη, αλλά άστοχη, αλλά out. Φάση αυτή, εναλλαγή Κωστίκο Γούναρη έγινε στο 9:30. Και είναι πάντα βέβαια εδώ το 0-0 στο Ολυμπιακό Στέδιο του Λονδίνου, εδώ ο Γιάννης ο Γούναρης. Ανάμεσα Αγγλίας και Ελλάδας για την προγραμματική φάση του 7ου κυπέλλου εθνών. Ο Γκούτκοκ με τον Γκαλίτσιο. Ο Γκούτκοκ πάντα βρίσκει τον Μπούτσερ. Ο Μπούτσερ τον Λί. Και ο Λί τον Νίλ. Ο Νίλ για τον Κόπελ. Βγαίνει ο Μίχος πάνω στον Κόπελ. Τον Μπρεσάρι μπάλα γυρίζει στον Νίλ. Και ξανά στον Κόπελ. Αυτή τη φορά θα κάνει αμέσως τη σέντρα και επεμβαίνει ο Σαργκάνης. Εδώ Κόπελ. Μπούτσερ. Γκούτκοκ. Λί. Μάμποτ. Λάθος μπαλιά. Να ο Μάμποτ το 8. Κωστίκος εκεί με τον Devonshire και τον Sanson. Του πήραν οι Αγγλίες την μπάλα. Μπαλιά στον Λί. Ο Λί θέλει να βρει τον Κόπελ, επέμβαση θετική του Καρούλια. Ξαναπαίρνουν οι Άγγλοι την μπάλα. Νίλ. Μπούτσερ. Βαθιά μπαλιά για τον Francis. Επεμβαίνει ο Ξανθόπουλος. Ο Κούις ψύχρεμα στον Καρούλια και ο Καρούλιας γυρίζει αλλά κάνει το λάθος και βέβαια είναι το κόρνερ στο 11ο λεπτό, το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Παραχώρησε ο Καρούλιας σε μια άστοχη προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα στο Σαργκάνη. Κόρνερ με τον Κόπελ. Και μια άλλη φορά ανέβηκαν και ο Μπούτσερ και ο Μάρτιν και γυρίζει πίσω βέβαια ο Μητρόπουλος και ο Κούις που έχουν αλλάξει τις δύο πανίξεις στο σεντερμπακ της Αγγλίας. Απομακρύθηκε η μπάλα, νομίζω από τον Ξανθόπουλο. Ο Λί θα δώσει στον Κόπελ. Δεν υπάρχει offside, κακώς δεν τραβήχθηκε η ελληνική ομάδα να κάνει το offside. Και είναι ένα corner δεύτερο που παραχωρεί ο Κούις στην προσπάθεια εδώ του Κόπελ. Ξανά ο Κόπελ στο corner. Μητρόπουλος θα διώξει. Ο Κουσουλάκης θα κοντραριστεί την μπάλα, ο Νίλ θα δώσει μια παλιά για τον Κόπελ. Με τον Καρούλια ο Κόπελ, κόβει ο Καρούλιας με προβολή εδώ, τον κυνηγό της United. Πλησιάζουμε το 13ο λεπτό, 0-0. Με τους Εγγλέζους να μην έχουν δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για την ελληνική εστία. Το Ξανθόπουλο να κόβει μια παλιά. Τον Κουσουλάκη την απομακρύνει. Μπάλα που έρχεται στον Devonshire για τον Γκούτκοκ.
Δεν μπορεί να περάσει και γυρίσει τον Σάντσον. Ο Σάντσον στον Devonshire. Μαρκάρει ο Κουσουλάκης, μαρκάρει και ο Κωστίκος. Και το πλάγιο είναι για την ελληνική ομάδα που κέρδισε ο Κωστίκος με τον Κουσουλάκη δίνοντας τις κόντρες με τους δύο Άγγλους. Σάντσον, Κουσουλάκης κεφαλιά. Κωστίκος την πάχη μπήκε, γυρίζει μια παλιά όμως δεν είναι και πολύ καλή, βαθιά παλιά του Νίλ για τον Φράνσις που είναι μαζί με τον Ξανθόπουλο. Γλίστεσε ο Φράνσις, δεν έγινε τίποτα. Και η μπάλα έφτασε στο Σαργκάνι. Ο Ξανθόπουλος που έχει αναλάβει και πολύ καλά μέχρι στιγμής τον Φράνσις, την ισκιά του Φράνσις, και επαναλαμβάνω ο Γκαλίτσος είναι πάνω στο Γκουτκοκ. Μπούτσερ, Μάμποτ, Ξανθόπουλος, κόβει ξανά τον Φράνσις, Αναστόπουλος, προσπαθεί να βρει τον Καρούλια, ο Κόπελ γυρίζει τον Νίλ, ο Νίλ ξαναδίνει μια βαθιά παλιά, βγαίνει ο Μίχος έγκαιρα, δίνει ψύχρεμα στον Καρούλια, ο Κούς ξανά με τον Καρούλια, μια ελληνική ομάδα η οποία μέχρι στιγμής στέκεται καλά, παίζει και ψύχρεμα και επιβάλλει αυτό το στενό μαρκάρισμα μέχρι στιγμής αποτελεσματικό. Ένας Κουσουλάκης που βρίσκει τον Κωστίκο. Κωστίκος για τον Κούι. Υπάρχει ο Αναστόπουλος, ναι, παλιά ωραία του Κούι για τον Αναστόπουλο. Βγαίνει όμως εκεί ο Μπούτσερ και είναι κόρνερ. Είναι το 14ο προς 15ο λεπτό και αναγκάστηκε στην προσπάθεια αυτή του Κούι και του Αναστόπουλου, την παλιά του Κούι προς τον Αναστόπουλο, να βγει ο Μπούτσερ να κόψει τον Αναστόπουλο έξω από την περιοχή σε κόρνερ. Εδώ ο Αναστόπουλος. Ένα κόρνερ θα χτυπηθεί από τον Γούναρη. Ενώ πλησιάζουμε το 15ο λεπτό. Ο Γούναρης στο κόρνερ και η κεφαλιά του Κούι, αλλά εδώ ο Κούις, αλλά ήταν άστοχη. Εφηνδιάστηκε η αγγλική άμυνα, πέρασε η μπάλα, πετάχτηκε ο Κούις. Να το replay από άλλη κάμερα. Πέρασε η μπάλα από πολύ κόσμο, ο Κούις όμως αστόχησε αρκετά. Η φάση επαναλαμβάνω στο 15ο λεπτό. Μπούτσερ. Παλιά για τον Γκουτκοκ, βγαίνει ο Μίχος. Γκουτκοκ με Γκαλίτσιο. Και εδώ ο Μίχος. Γκουτκοκ ξανά. Κόβει ο Ξανθόπουλος. Μπάλα να πήρε σαν Εγγλέζο, ορθή απόφαση του Κρίσινακ του Τσεκοσλοβάκου. Το πλάγιο είναι για την ελληνική ομάδα με τον Γούναρη. Αλλά παίζει το παιχνίδι της, δεν μπορεί βέβαια να ανοιχτεί. Μαρκάρει σε δύο γραμμές. Πρώτη κάνει ατομικό μαρκάρισμα, δεύτερη τα χαφ πρεσάρωνε. Ο Γούναρης έκοψε τον Devonshire. Δεν βρίσκουν, θα λέγαμε, ανοιχτούς διαδρόμους οι Ιγκλές για να περάσουν. Εδώ ο Γκουτκοκ με τον Γκαλίτσιο. Τελικά είναι φάουλ η προσπάθεια του Έλληνα center back. Γκουτκοκ εδώ, 5 και 6, ο Μπούτσερ όπως λέμε σε φάουλ και στα κόρνερς ανεβαίνουνε. Ο Σάντσον στο φάουλ, να βγει ο Σαργκάνης, να διώξει την μπάλα προς τα πλάγια πιεζόμενος από τον Μάρτιν. Συνεπώς η μπάλα θα πήγε στο κεφάλι του Μάρτιν και αφού το πλάγιο είναι ελλή. Εδώ έγινε ένα λάθος από το Μητρόπουλο, η μπάλα στους Εγγλέζους, στον Γκουτκοκ. Devonshire. Κόπελ, παίζουν πολύ με τον Κόπελ οι Εγγλέζοι και η σέντρα του Κόπελ από την άλλη πλευρά. Ο Γκουτκοκ θα πιάσει μια κεφαλιά ακίνδυνη, η μπάλα στο Γούναρη. Γούναρης δεν μπόρεσε να περάσει εκεί που ήθελε. Μάρτιν, Μίχος. Μίχος βγαίνει γρήγορα από την άμυνά του για να καλύψει τους χώρους που αφήνουν ο Ξανθόπουλος και ο Γκαλίτσος, μια και αυτοί έχουν ατομικό μαρκάρισμα. Είναι σωματοφύλακες παραπάνω του Γκουτκοκ και του Φράνσις. Σάντσον στο πλάγιο. Μάμποτ γυριστή κεφαλιά. Out.
Τελικά ήταν ο Μπούτσερ που έπιασε την κεφαλιά. Είναι το 18ο λεπτό. Πού θα φτάσει η παλιά, πού θα πάει του Σαργκάνη. Μητρόπουλος την γύρισε, εκεί είναι ο Σάνσον που επεμβαίνει. Μητρόπουλος προσπαθεί ξαναπιάνει κεφαλιά, ο Μάρτιν την έχει με τον Αναστόπουλο που κοντράρεται, γυρίζει στον Μπούτσερ, ο Μπούτσερ στον Νίλ. Παλιά του Νίλ για τον Φράνσις που αυτή τη φορά ξέφυγε στον Ξανθόπουλο, δίνει μια παλιά επικίνδυνη για τον Γκούρκο και είναι δυνατή. Πρόλαβε πολύ θετικά ο Γούναρης ανάμεσα στην παλιά του Φράνσις που έγινε προς τον Γκούρκο και εδώ ο Γούναρης πρόλαβε πολύ θετικά. Στο 19 έγινε η φάση αυτή για να γυρίσει να κόψει το Σαργκάνη. Εδώ ο Γκούρκο. Νίλ. Το πλάγιο είναι για την ελληνική ομάδα με τον Καρούλια. Σε πρώτο πλάνο εδώ. Μεταξύ των θεατών είναι και ο άλλοτε μεγάλος κανονιέρος στον ελληνικό γηπέδο, ο Γιώργος Σιδέρης. Ο Κόπελ εδώ. Ξανθόπουλος μαρκάρει τον Φράσις, αφήνει τον πλεονέκτημα διαιτητής. Φράσις θέλει να περάσει, Ξανθόπουλος επεμβαίνει. Προβληματίζει συχνά τον Φράσις ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος. Εδώ ο Νίλ, μια παλιά που έκοψε τελικά ο Μίχος μπροστά από τον Κόπελ. Το πλάι χτυπήθηκε ο Νίλ για τον Λί. Φράνσις Λί. Έγινε ένα χέρι αλλά είναι ακούσιο. Ο διαιτητής του Ξανθόπουλου στη φάση αυτή είναι ο διαιτητής. Στο σουτ του Λί, σέντρα σουτ ήταν. Μέσα στην περιοχή έγινε το χέρι, αλλά θεωρήθηκε ακούσιο. Και ο Νίλ ψάχνει μια βαθιά παλιά τον Μπούτσερ που πέρασε σαν center forward.